Ο εισηγητής μας ήταν αναλυτικός, καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις αναφορικά με τα θέματα διοδότησης των κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων και όχι μόνο, πάντα με γνώμονα τα συμφέροντα του φτωχού κτηνοτρόφου. Και επειδή όλες οι κουβέντες ξεκινούν και καταλήγουν στην περίφημη βιωσιμότητα του κτηνοτροφικού επαγγέλματος, στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των προϊόντων τους, δεν μπορώ να μην το σχολιάσω. Και θα σας έλεγα ευθέως ότι τους πουλάτε φύγε για μεταξωτές κορδέλες. Στην πραγματικότητα τους σκάβετε το λάκκο. Προσπαθείτε να δημιουργήσετε νέες αυταπάτες ότι στο πλαίσιο του καπιταλισμού και της κοινής αγροτικής πολιτικής μπορεί να βελτιωθεί ή τουλάχιστον να μην επιδεινωθεί η κατάστασή τους. Ο Πρωθυπουργός σε συνδιάσκεψη για την κοινή αγροτική πολιτική που διοργάνωσε το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης στην Πελοπόννησο, λέγοντας, αναφέρθηκε στο ζήτημα και είπε ότι είναι λάθος να βλέπουμε την κοινή αγροτική πολιτική αποκλειστικά και μόνο ως ένα κουμπαρά ενίσχυσης του εισοδήματος των αγροτών, διότι χρειαζόμαστε μέγεθος, οικονομίες κλίμακας για να μπορέσουμε να ανταγωνιστούμε μεγαλύτερους παίκτες από το εξωτερικό και για να το πετύχουμε αυτό χρειάζεται περισσότερη συνεργασία μεταξύ των παραγωγών. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο μικρός κτηνοτρόφος τους είναι πελάς. Είναι ένα διαρθρωτικό πρόβλημα για την οικονομία, διότι δεν είναι ανταγωνιστικός. Άρα, ο στόχος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για την οποία πίνεται νερό στο όνομά της, παραμένει η στήριξη των επιχειρηματικών ομίλων που δραστηριοποιούνται στον αγροτικό τομέα. Και για να το πετύχετε αυτό, πουλάτε τα φούμαρα στους αγροτοκτηνοτρόφους με τις διακηρύξεις σας περί ευκαιριών της κοινής αγροτικής πολιτικής, ποιοτικών τροφίμων, περί προστασίας του περιβάλλοντος και συνεταιριστικών σχημάτων, για να έχουμε, όπως λέτε, καλύτερες τιμές. Εδώ κοροϊδεύετε και παραγωγούς και καταναλωτές και αποφασίσετε για αυτούς, χωρίς αυτούς, σε βάρος τους. Η πραγματικότητα όμως είναι σκληρή, την οποία σκόπιμα προσπερνάτε. Με την πολιτική σας ευνοείτε τους λίγους μεγαλοαγρότες, τις μεγάλες κτηνοτροφικές μονάδες, τους βιομήχανους των ζωοτροφών και τα καρτέλ στο γάλα, ενώ επιτίθεστε συστηματικά και διαχρονικά όλες οι κυβερνήσεις στους γεωργούς, σε σημείο που τους έχετε εξυφαινώσει εισοδηματικά, ψυχολογικά, οικογενειακά, επαγγελματικά, στα πάντα. Οι ανατιμήσεις που επιβάλλουν οι εμποροβιομήχανοι αλλά και το κράτος στις ζωοτροφές αγγίζουν σχεδόν το 70 με 80% του κόστους παραγωγής. Γιατί? Για να αυγαταίνουν τα κέρδη των μονοπωλίων που τα παράγουν και τα διακινούν. Οι τιμές για τον καλαμπόκι από 10,5 ευρώ το τσουβάλι εκτινάχθηκαν στα 15 ευρώ μέσα σε 5 μήνες. Η σόγια από 15 ευρώ το σαραντάρι τσουβάλι πήγε στα 19 ευρώ. Το κόστος όμως για να συντηρηθεί ένα πρόβατο όλο τον χρόνο φτάνει κοντά στα 100 ευρώ. Για ποια λοιπόν βιωσιμότητα μιλάτε? Με τα ψίχουλα των επιδοτήσεων θα γίνει βιώσιμος ο μικρός, ο βιοπαλαιστής κτηνοτρόφος? Τους λέτε ότι για να είναι βιώσιμος θα πρέπει να αρμέγει 300 πρόβατα και να βγάζει το χρόνο κατά μέσο όρο 50 τόνους γάλα. Για να γίνει όμως αυτό, στην πράξη σημαίνει ότι πρέπει να έχει και να συντηρεί τα διπλάσια εγωπρόβατα. Και ποιος του διασφαλίζει ότι θα το απορροφήσει η αγορά και σε τιμή που να καλύπτει το κόστος παραγωγής και να αφήνει και ένα ελάχιστο εισόδημα? Η ελεύθερη καπιταλιστική αγορά? Μα αυτή είναι ο θάνατός σου, η ζωή μου. Σήμερα ένα κιλό γάλα, τιμή παραγωγού, είναι στα 95 λεπτά σύν το ΦΠΑ. Ενώ κατελάχιστον η τιμή παραγωγού έπρεπε να ήταν στο 1,20 του ευρώ. Πώς μπορεί λοιπόν να είναι βιώσιμος με αυτές τις εξευτελιστικές τιμές και το κόστος παραγωγής, με πληρωμές που γίνονται σύμφωνα με τις απαιτήσεις των μεγαλεμπόρων, με τις ανοιχτές τιμές που δίνουν οι εμποροβιομήχανοι, με το δυσβάσταχτο κόστος των θαλάσσιων μεταφορών, με τις αυξήσεις στα καύσιμα και στο πανάκριβο ηλεκτρικό ρεύμα που για να συντηρήσει ένα υπόστεγο κτηνοτρόφος με αρμεχτικό, να τα ταΐζει τα ζώα, να καθαρίσει το αρμεχτικό με φάρμακα και άλλα πολλά, θέλει τουλάχιστον την ημέρα 35 με 40% στα καύσιμα. Θέλει δηλαδή χωρίς υπερβολή 15.000 ευρώ την ημέρα. Αν βάλουμε τη βαριά φορολογία, τις ασφαλιστικές εισφορές στον ΕΦΚΑ, στον ΕΛΓΑ, το τζουχτερό έμφυα στα σπίτια, στους στάβλους, στα χωράφια, στις αποθήκες, αμοιβές για κτηνίατρο εκτροφής, ηλεκτρονικές σημάνσεις, εμβόλια ζώων, τις δηλώσεις στον ΟΣΔΕ,
Υπολογίστε και τις ζημιές από την κακοκαιρία και τις αρρώστιες των ζώων που δεν αποζημιώνονται ή καλύπτουν ένα ελάχιστο από αυτές. Προσθέστε την ανάρτηση των δασικών χαρτών σε ό,τι αφορά τα βοσκοτόπια που δημιουργεί αντί να λύνει προβλήματα. Όλα αυτά λοιπόν μαζί πέφτουν σαν το χαλάζι. Αμέτρητος ο κατάλογος που γονατίζει στην κυριολεξία των μικρομεσαίων αγροτοκτηνοτρόφων και συνολικά τους αγρότες. Όλα λοιπόν κατατείνουν στην ενίσχυση των μεγάλων καπιταλιστικών αγροτικών επιχειρήσεων, συγκεντρώνοντας γη, παραγωγή και εμπορία των αγροτικών προϊόντων και παράλληλα την καταστροφή και συρρήκνωση των μικρών και μεσαίων εκμεταλλεύσεων. Πάνω από 100.000 μικρομεσαίοι αγροτοκτηνοτρόφοι έχουν ξεκλειδιστεί και εγκαταλείψει την τελευταία δεκαετία. Αυτή λοιπόν είναι η περίφημη ανάπτυξή σας. Ανάπτυξη για τους λίγους σε βάρος των πολλών. Και τη στιγμή που όλα ακριβαίνουν, η κυβέρνηση αρνείται να πάρει πίσω την κοινή υπουργική απόφαση για τους βοσκοτόπους που μειώνει δραστικά τις επιδοτήσεις με την κατανομή στα βοσκοτόπια, τις ποινές, με βαριές τις συνέπειες, ειδικά στους νεοεισερχόμενους κτηνοτρόφους. Οι μειώσεις θα είναι πολύ μεγαλύτερες με την αναδρομική εφαρμογή της επέσχυντης κοινής υπουργικής απόφασης για την κατανομή των βοσκοτόπιων. Εφαρμόζεται κατά γράμμα λοιπόν τη νέα κοινή αγροτική πολιτική, η οποία προβλέπει κόψιμο ενισχύσεων με βάση την πολιτική των εθνικών συγκλήσεων για να εξισωθούν αυτές σε κάθε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και σε συνδυασμό με τους δασικούς χάρτες, ο στόχος είναι η συγκέντρωση της γης και του ζωικού κεφαλαίου σε λίγα χέρια. Γι' αυτό και αρνείστε επίμονα την ικανοποίηση του δίκαιου αιτήματος των κτηνοτρόφων να συνδέονται οι ενισχύσεις με την παραγωγή για τους αγρότες και το ζωικό κεφάλαιο και με το ζωικό κεφάλαιο για τους κτηνοτρόφους. Ένοχος λοιπόν είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι πολιτικές σας. Δικαιολογημένα οι κτηνοτρόφοι στην Κρήτη κινητοποιούνται και ή θα συγκρουστούν και θα νικήσουν ή θα σκύψουν και θα χάσουν και αυτά που τους απέμειναν. Μόνο ο λαός μπορεί πραγματικά να σώσει το λαό και κανείς δεν μπορεί να είναι αυτόκλητος σωτήρας. Ένας αγώνας δίκαιος, τον οποίο στηρίζει το ΚΚΕ και ο οποίος πρέπει να συνεχιστεί. Οι αγροτοπατέρες στην Κρήτη ήταν και είναι σε ανοιχτή γραμμή και σε συνεργασία με την κυβέρνηση. Παίζουν το ίδιο παιχνίδι εκτόνωσης της αγανάκτησης των αγροτοκτηνοτρόφων. Αυτό έκαναν πάντα. Και αφού ήπιαν τις ρακές, έφαγαν και τα καλυτσούνια, έπαιξαν τις κοντιλιές στο σαλόνι του γραφείου του κυρίου Κεδίκογλου, γελιοποιώντας αυτό τον τίμιο αγώνα των αγροτοκτηνοτρόφων, τελικά σαν τις βρεγμένες γάτες, και αφού έκαναν το σοου με την κυβέρνηση, δήλωσαν αναστολή των κινητοποιήσεων, τόσο επαναστάτες. Σας είναι λοιπόν όλοι αυτοί βούτυρο στην αντιαγροτική σας πολιτική, τους έχετε ανάγκη. Έτσι εξηγείτε γιατί απαγορέψατε και την παρουσία μου ως βουλευτή του ΚΚΕ στη σύσκεψη στο γραφείο σας, κύριε Υπουργέ, γιατί σας χάλαγε η σούπα. Γι' αυτό και δεν πρέπει να σας έχει κανένας εμπιστοσύνη, ούτε εσάς, ούτε και σε ορισμένους αυτόκλητους αγροτοπατέρες που προσπαθούν να σφετεριστούν το δίκαιο αγώνα τους, να εκμεταλλευτούν τον πόνο και την αγωνία των αγροτοκτηνοτρόφων. Το ΚΚΕ καλεί τους αγρότες, τους βιοπαλλευτές αγρότες κτηνοτρόφους να κλιμακώσουν τον αγώνα τους με οργάνωση και περιφρούρηση του αγώνα τους με τις μορφές που επιλέγουν οι ίδιοι για να είναι υποδειγματικός, αποτελεσματικός, κάνοντας να χάσουν πολύ τον ύπνο τους, χτυπώντας στην καρδιά των υπευθύνων που είναι η κυβέρνηση, η Ευρωπαϊκή Ένωση, η κοινή αγροτική πολιτική, τα καρτέλ και η μποροβιομήχανη. Να αποσύρετε εδώ και τώρα την κοινή υπουργική απόφαση περί βοσκοτόπων. Να μην χάσει κανένας μικρομεσαίος κτηνοτρόφος δικαιώματα και ενισχύσεις που είχε και ελάβανε μέχρι σήμερα, αλλά και τις αναγκαίες βοσκίσιμες εκτάσεις, συνδέοντας παράλληλα το καθεστώς των ενισχύσεων με την παραγωγή και το ζωικό κεφάλαιο. Να αναλάβει το κράτος την ευθύνη και το κόστος όλης της διαδικασίας για τους δασικούς χάρτες χωρίς καμία οικονομική επιβάρηση στα λαϊκά στρώματα και να διασφαλίσει τα βοσκοτόπια και τις ενισχύσεις των βοσκοτόπων. Να μειωθεί το κόστος παραγωγής, το αφορολόγητο, με αφορολόγητο πετρέλαιο, άμεση μείωση της τιμής του αγροτικού ρεύματος κατά 50%, κατάργηση του ΦΠΑ στα αγροτικά εφόδια και στις ζωοτροφές, να δοθεί έκτακτη οικονομική ενίσχυση στους μικρούς κτηνοτρόφους για τις ζωοτροφές,
να επιδοτηθούν οι ίδιοι κτηνοτρόφοι και όχι οι φοπλιστές για το κόστος των θαλάσσιων μεταφορών των προϊόντων τους. Να επιβληθούν κατώτατες εγγυημένες τιμές στα κτηνοτροφικά προϊόντα που θα ανταποκρίνονται στο κόστος παραγωγής και θα διασφαλίζουν εισόδημα, επιβίωση στους παραγωγούς και φθηνά προϊόντα για τις λαϊκές ανάγκες. Πρέπει λοιπόν να δυναμώσει αυτός ο αγώνας και οι κοντιλιές, αντί να παίζονται στα υπουργικά γραφεία, θα πρέπει να παιχτούν στο δρόμο του αγώνα.